Ένα θέμα που νομίζω είναι πλέον μια πραγματικότητα είναι ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα πολύ υψηλό ποσοστό του πληθυσμού που έχει εμβολιαστεί και ένα επίσης πολύ υψηλό ποσοστό του πληθυσμού που έχει νοσήσει. Και ένα επίσης μεγάλο ποσοστό ανθρώπων που έχουν εμβολιαστεί και έχουν ταυτόχρονα νοσήσει. Θέλω να μου πείτε αν υπάρχουν στοιχεία ή αν υπάρχουν συμπεράσματα από αυτό που λέμε long COVID. Δηλαδή, αν αυτή τη στιγμή από τα long COVID ιατρία υπάρχουν δεδομένα που αποτυπώνουν το τι ακριβώς αφήνει αυτός ο ιός. Και ένα ερώτημα που έχει έρθει ήδη από τους τηλεθεατές είναι μετά από πόσο καιρό και αν ναι, πρέπει να γίνουν εξετάσεις σε έναν πολίτη ο οποίος έχει νοσήσει από κορονοϊό, ακόμα και αν το πέρασε με πολύ ελαφριά συμπτώματα. Να ξεκινήσω από το τελευταίο. Αυτό που ρωτάνε, από ό,τι κατάλαβα, οι τηλεθεατές είναι εάν χρειάζεται να κάνουν τεστ, δηλαδή κάποιον έλεγχο, πολίτες οι οποίοι δεν έχουν κάποιο πρόβλημα. Ασυμπτωματικοί, δηλαδή έχουν τελειώσει η νόσος, δεν έχουν κανένα σύμπτωμα, δεν έχουν κάποια επιβάρυνση, να πάνε να κάνουν εξετάσεις για τον COVID. Αυτό λέγεται screening. Προς το παρόν δεν έχουμε κάποιες συστάσεις για screening μετά από COVID. Οπότε θα έλεγα να είμαστε λιγάκι επιφυλακτικοί στο να λέμε στον κόσμο πήγαινε κάνε εξετάσεις να δεις μήπως έχεις κάτι στην καρδιά σου, στους πνεύμονες ή δεν ξέρω εγώ τι. Δεν χρειάζεται σε αυτή τη φάση, δεν υπάρχουν συστάσεις. Μπορεί να αλλάξει αυτό βέβαια στους επόμενους 3-4-5 μήνες, αλλά προς το παρόν δεν έχουμε συστάσεις για να πάνε να κάνουν screening μετά τον COVID. Αναφέρεστε τώρα σε αυτούς που το πέρασαν με πολύ ήπια συμπτώματα, σχεδόν ασυμπτωματικά. Αυτοί όμως που έχουν ένα πρόβλημα, δηλαδή έναν βήχα που επιμένει, μια δυσκολία τώρα, στην αναπνοή. Αν κάποιος έχει συμπτώματα τα οποία επιμένουν, θα πρέπει να έρθει σε επικοινωνία με τον γιατρό του, ανάλογα βέβαια με τα συμπτώματα, για να τον καθοδηγήσει. Αυτό είναι βέβαια στάνταρ με όλες τις νόσεις. Δεν είναι μόνο με την COVID, έτσι. Με όποιες και με άλλες και με άλλες λοιμώξεις παρατηρείται πιο σπάνια βέβαια. Τώρα όσον αφορά το long COVID είναι μία, να το πω έτσι, κατηγορία, να το πω, στα αγγλικά το λένε hand waving, δηλαδή είναι οτιδήποτε μπορεί να παρουσιάσει κάποιος αφού περάσει το COVID και δεν μπορεί να εξηγηθεί από κάποια άλλη νόσο. Γιατί αυτό που θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε είναι ότι μπορεί κάποιος να έχει συμπτώματα μετά από COVID και να μην είναι long COVID, αλλά να είναι κάποια άλλη νόσο. Οπότε σε πολλές περιπτώσεις θα πρέπει να αποκλειστούν κάποιες συνθήκες. Άρα αναφέρεστε, επειδή έχουμε και περιστατικά σε κοντινό μας περιβάλλον, ένας άνθρωπος που έχει απονοσήσει από κορονοϊό, που το πέρασε ήπια και σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα, δηλαδή διαφορά 2-3-24 ώρα, επανέρχεται με μία νέα λίμωξη που μπορεί να μη σχετίζεται με τον κορονοϊό, γιατί εμείς δεν είμαστε γιατροί, αλλά στο μυαλό μας θα έρθει αυτή η σκέψη ότι απονόσησα και εξακολουθώ να έχω προβλήματα. Μπορεί να μην σχετίζεται με τον κορονοϊό και γι' αυτό το λόγο αυτή τη στιγμή είναι αυτό που αφορά το long COVID είναι μία έτσι πολύ ρευστή κατάσταση που ακόμα δεν έχει, να το πω έτσι, παγιωθεί. Έχουν αρχίσει και αναπτύσσονται οι ιατρία, αλλά ακόμα θα πρέπει να κάνουν οι ασθενείς να κάνουν λίγο υπομονή και να έρχονται σε επαφή με γιατρούς. Δεν μπορούμε να δώσουμε στον αέρα γενικές κατευθυντήριες οδηγίες για το πώς μπορεί να αντιμετωπίσει κάποιος αυτά τα συμπτώματα τα οποία επιμένουν και παρατείνονται. Ωστόσο, αυτό που μπορούμε να πούμε είναι ότι μπορούν να πάνε στα ιατρία long COVID και να αρχίσουν εκεί πέρα τις διερευνητικές εξετάσεις. Μάλιστα. Κύριε καθηγητά, θα σας πάω, κύριε Γκίκα Αχιλέα, θα σας πάω στο κομμάτι του εμβολιασμού και σε αυτό θα ζητήσω και από τον κύριο Μαγιορκίνη να το απαντήσει. Έχει ανοίξει πλατφόρμα για την τέταρτη δόση. Ο κόσμος όμως αρχίζει να έχει κάποια ερωτηματικά. Δηλαδή το γεγονός ότι ένα μεγάλο κομμάτι του πληθυσμού εμβολιάστηκε αλλά ταυτόχρονα νόσησε. Ένα μικρό ποσοστό αυτών που νόσησε το πέρασαν και λίγο πιο βαριά. Υπάρχει μια δυσπιστία, δηλαδή άνθρωποι που έχουν κάνει και τις τρεις δόσεις και έχουν ανοίξει η πλατφόρμα για την τέταρτη δόση, δεν πάνε να εμβολιαστούν. Τι λέτε σε αυτούς τους πολίτες? Κοιτάξτε να δείτε, η χρήση της τέταρτης δόσης είναι μια ευκαιρία
που δίδεται από την επιστήμη στους πολίτες και κυρίως μέχρι στιγμής αυτό που έχει ξεκαθαρίσει είναι ότι η τέταρτη δόση είναι για αυτούς κυρίως οι οποίοι έχουν μια ευαλωτότητα και οι οποίοι στους επόμενους 1-2 μήνες κινδυνεύουν να περάσουν τον COVID με πολύ βαριά συμπτώματα. Εφόσον έχουν κάνει την τρίτη δόση και έχει περάσει ένα εξάμηνο που αρχίζουν τα αντισώματα να μειώνονται, αρχίζει πια να γίνονται και ιδίως με την όμικρον οι επαναλυμώξεις, αυτό δίνει την ευκαιρία στους ανθρώπους που έχουν σοβαρά προβλήματα υγείας και οι οποίοι είναι στις ομάδες κινδύνου να ενισχύσουν την άμυνά τους για να περάσουν το καλοκαίρι καλύτερα, να το πούμε έτσι απλά, για να είναι σε μια καλή κατάσταση αν και όταν αυτή η ίωση τους ξαναβρεί πάλι. Αυτή είναι η βασική στόχευση αυτή τη στιγμή και όχι ο γενικός πληθυσμός. Για το γενικό πληθυσμό θα δούμε αργότερα προς τον Οκτώβριο τι θα γίνει με την τέταρτη δόση ή ό,τι άλλο προκύψει από Μάλιστα. την εξέλιξη του ιού. Κύριε Μαγιορκίνη, μιας και είπε ο συνάδελφός σας για την τέταρτη δόση, σας άκουσα πρόσφατα να λέτε ότι υπάρχει και το ενδεχόμενο να μην είναι στο σύνολο του πληθυσμού από τον Οκτώβριο. Υπάρχουν κάποια δεδομένα γι' αυτό? Δεν έχουμε δεδομένα ιδιαίτερα, εκτός από το γεγονός ότι στο γενικό πληθυσμό μέχρι στιγμής η τρίτη δόση φαίνεται υπεραρκετή. Το αν θα χρειαστεί τέταρτη δόση, ακόμα δεν έχουμε. Σε αυτό το κομμάτι του πληθυσμού δεν υπάρχουν καθόλου στοιχεία. Ούτε έχουμε στοιχεία τα οποία να λένε ότι θα χρειαστεί. Δηλαδή φαίνεται ότι για τους πιο νέους, για τα άτομα τα οποία δεν έχουν κάποια νόσο, ότι οι τρεις δόσεις μέχρι στιγμής φαίνεται ότι είναι υπεραρκετοί.